Έχετε το λόγο, κύριε Παρασκευόπουλο. Εγώ σας ευχαριστώ. Θα έχω την ανοχή σας για μια υπέρβαση 2-3 λεπτών προκειμένου να δώσω απαντήσεις και στα διαδικαστικά θέματα. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, έχω την εντύπωση ότι σήμερα, συζητώντας μια πρόταση για την σύσταση Προδιαγραφικής Επιτροπής, εξετάσεις δεν δίνουν μόνο οι ερωτώντες βουλευτές ή η κυβέρνηση, δίνει και η Βουλή και δίνει και ο πολιτικός κόσμος της χώρας στο σύνολό του. Αυτό συμβαίνει επειδή για την οικονομική κρίση η οποία μας μαστίζει, ο ελληνικός λαός έχει αναζητήσει αίτια και εντός και εκτός. Το εκτός είναι πανθομολογούμενο, είναι μια πολιτική λιτότητας η οποία διακρίνεται από κοινωνική αναλγησία και είναι και αδιέξοδη αναπτυσσιακά. Το εντός αφορά την ενέργεια, την διενέργεια ή την ανοχή σκανδάλων διαφθοράς τα οποία καταγράφηκαν στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια και συνέβαλαν στη δημιουργία των ελλειμμάτων μας. Υπάρχουν πολίτες που για τη διαφθορά κατακρίνουν ένα κόμμα. Υπάρχουν πολίτες επίσης που κατακρίνουν το σύνολο του πολιτικού κόσμου. Το δεύτερο είναι το πιο επικίνδυνο. Γιατί οπωσδήποτε, εάν κατακρίνεται και απαξιώνεται το σύνολο του πολιτικού κόσμου, έχουμε να κάνουμε μια στάση η οποία είναι αντιδημοκρατική και αυταρχική. Τα προβλήματα της δημοκρατίας και της πολιτικής λύνονται μόνο με περισσότερη δημοκρατία και καλύτερη πολιτική. Σε αυτό νομίζω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να συμβάλλουμε σήμερα. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με την πρότασή της εκπληρώνει μια υπόσχεση που έδωσε και ίδιος ο Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας για μια προσπάθεια καταπολέμησης διαφθοράς, για μια ταυτόχρονη εξυγίανση οικονομίας και πολιτικής. Αυτή ήταν μια σύντομη εισαγωγή μου. Προχωρώ και σε δύο εξίσου σύντομες διευκρινήσεις και μάλιστα αρνητικές. Πρώτη αρνητική διευκρίνηση, όχι, δεν πρόκειται να αναφερόμαστε στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, εμείς τουλάχιστον, στον πρώην Υπουργό Παπαντονίου, σαν να πρόκειται για ένοχο. Στο στάδιο αυτό υπάρχει τεκμήριο αθεότητας. Αν θα αναφερθούμε στο πρόσωπο του πρώην Υπουργού ως πρόσωπο υπόπτου και οι υποψίες μπορούν να τραπούν σε βεβαιότητες ενοχής μόνο μετά από κρίση και καταδίκη. Ναι. Όχι, δεν θα κατακρίνουμε, παρά το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργήθηκε, το θεσμό, το ίδιο το Σύνταγμα, για την εξάλληψη του αξιοποίητου του βασικού εγκλήματος, δηλαδή της απιστίας. Βεβαίως είναι προβληματική η διάταξη του Συντάγματος και χρειάζεται αναθεώρηση. Δεν υπάρχει επιβολή, γι' αυτό νομίζω ότι συμφωνούν όλοι. Το θέμα όμως είναι ότι σημαντική ευθύνη υπήρχε και για το γεγονός και για την εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης, η οποία οδήγησε σε αυτή την εξάλληψη του αξιοποίητου. Εδώ ο δικοματισμός στην Ελλάδα έδωσε μία εικόνα ότι τα δύο κόμματα αλληλοϋποστηρίχθηκαν προκειμένου να υπάρξει μια εξάλληψη του αξιοποίητου και να μην μπορέσουν να αναζητηθούν τελικά ευθύνες για βασικά εγκλήματα τα οποία στοιχειοθέτησαν τη διαφθορά στη χώρα μας. Περνώ λοιπόν στο κύριο θέμα μας. Στη Βουλή έφτασαν 6 δικογραφίες ογκώδης με παραπομπή από τους αρμόδιους εισαγγελείς. Οι δικογραφίες αφορούσαν προμήθειες όπλων και επίσης αντισταθμιστικά ωφελήματα. Στις δικογραφίες αυτές και στην πρόταση των βουλευτών γίνεται επεριστατωμένη αναφορά, γίνεται αναφορά όχι μόνο του συνολικού ύψους των προμηθειών και των συμβάσεων, αλλά και της ζημίας που προέκυψε για το δημόσιο από την πλημελή κακή εφαρμογή αυτών των συμβάσεων. Η ζημία αυτή, η οποία αναφέρεται στις 6 δικογραφίες, αν αθρηστεί, ανέρχεται σε ένα ποσό το οποίο μετριέται με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι δεν γίνεται στις δικογραφίες λόγος για χειροπιαστή
αυτή η δωροδοκία ή για κάποιον άλλο λόγο με τον οποίο να έχει προκύψει χειροπιαστά ή με αποδείξιμο τρόπο η πρόκληση περιουσιακού ωφέλους υπέρ ενός συγκεκριμένου προσώπου. Ωστόσο, η νομολογία μας κατ' επανάληψη έχει δεχτεί ότι στο έγκλημα της απιστίας, παρά το γεγονός ότι στην αντικειμενική και την υποκειμενική του υπόσταση δεν ενδιαφέρει η πρόσκληση για απόκτηση υπηρεσιακού ωφέλους, αλλά η πρόκληση ζημιάς στα συμφέροντα ενός ιδιώτη ή του δημοσίου για το άρθρο 256 του Συντάγματος, αυτή η απιστία με την πρόκληση ζημίας αρκεί ως βασικό έγκλημα για την προσπάθεια αναζήτησης ευθυνών και ξεπλήματος βρώμικου χρήματος στη συνέχεια. Η καταγραφή της ζημίας μας παραπέμπει καταρχήν στο άρθρο 256 του ποινικού κώδικα που αφορά την απιστία σχετική με την υπηρεσία. Βεβαίως, το αξιόπινο αυτής της απιστίας φαίνεται να έχει εξαλειφθεί οριστικά με βάση τη διάταξη του άρθρου 86, παράγραφος 3 του Συντάγματος. Ωστόσο, παρά την παρέλευση της αποσβεστικής προθεσμίας και την παραγραφή του βασικού εγκλήματος, υπάρχουν περιθώρια, η νομολογία το δέχεται, η απιστία να μπορεί να συνθέσει έγκλημα ξεπλήματος βρώμικου χρήματος στο μέτρο που στη συνέχεια ακολούθησαν πράξεις νομιμοποίησης ενός περιουσιακού ωφέλους. Η ποινική ρύθμιση για την αξιοπιστία ως νομοθέτημα δεν ενδιαφέρεται το βασικό έγκλημα να είναι ανοιχτό ως αξιόπινο, ενδιαφέρεται απλώς να έχει τελεστεί, και αυτό νομίζω ότι αποδεικνύεται από, ή εν πάση περιπτώσει υπάρχουν ενδείξεις σαφείς γι' αυτό με βάση τις δικογραφίες οι οποίες περίληθαν σε εμάς. Βεβαίως, το αν έχει παραγραφεί ή όχι και μια ενδεχόμενη πράξη ξεπλήματος βρώμικου χρήματος εξαρτάται από την απάντηση σε δύο ερωτήματα. Το ένα είναι το αν έχει αρχίσει, αν είναι ανοιχτή, ενεργώς η προθεσμία δίωξη για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ή αν και αυτή έχει παραγραφεί. Πρέπει εδώ να διευκρινίσουμε κάτι το οποίο αποτελεί μια πάγια αρχή, πάγια διάταξη της ποινικής νομοθεσίας. Ο χρόνος της παραγραφής αρχίζει από τότε που το έγκλημα τελειώνει. Το έγκλημα ξεπλήματος του βρώμικου χρήματος, το οποίο θα ερευνήσουμε, μπορεί να αρχίζει με μια πράξη απιστίας, αλλά τελειώνει με την πράξη του ξεπλήματος, η οποία δεν αποκλείεται, αν ερευνήσουμε τον νόμο, να είναι ακόμη και έγκλημα διαρκείας. Επειδή οι πράξεις για τις οποίες έχουμε εντοπίσει ενδείξεις έχουν τελεστεί πολύ αργότερα από τις πράξεις απιστίας και κάποιες ενδεχομένως ακόμη και σήμερα είναι ενεργές, δεν μπορεί να τεθεί από χρονική άποψη θέμα παραγραφής εγκλημάτων απιστίας. Και βέβαια, όρος είναι και το έγκλημα να έχει τελεστεί κατά την άσκηση των καθηκόντων του Υπουργού. Αυτό δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κάτι το οποίο προκύπτει χωρίς αμφιβολίες. Ίσως το αντίθετο να είναι πιθανότερο. Αλλά και αυτό νομίζουμε ότι πρέπει η ίδια η Επιτροπή η οποία θα συσταθεί να το ερευνήσει και να το τεκμηριώσει. Εάν προκύψει από τη διερεύνηση ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με πράξεις οι οποίες δεν τελέστηκαν κατά την άσκηση των υπουργικών καθηκόντων, τότε θα πρέπει να αποφανθεί η ίδια η δικαιοσύνη εκτιμώντας τις πράξεις αυτές. Λάβαμε όλοι μας το υπόμνημα του Ιωάννη Παπαντονίου, το οποίο εκφέρει τις αντιρρήσεις για την υπαγωγή του στη διαδικασία της προανακριτικής εξέτασης. Αυτό το οποίο πρέπει να πούμε είναι, αυτό το οποίο διαβάσαμε και διάβασα και εγώ προσωπικά στο υπόμνημα του κυρίου Παπαντονίου, είναι ότι έχει γίνει έλεγχος και δεν βρέθηκαν καθόλου ενδείξεις τέλεσης αξιόπινης πράξης. Πρέπει να πω ότι οι δικογραφίες που μας έφτασαν εδώ περιλαμβάνουν λεπτομέρειες για τον επιβλαβή χαρακτήρα
των συμβάσεων οι οποίες υπογράφηκαν και ιδιαίτερα για τα αντισταθμιστικά τους ωφελήματα. Και επίσης στο ίδιο υπόμνημα ο ερευνόμενος παραπονείται ότι δεν φαίνεται να υπάρχει πάντως δική του συμμετοχή. Πέρα από το γεγονός ότι η ανάγνωση των δικογραφιών αμέσως μας δίνει τη δυνατότητα να αντιληφθούμε ότι το όνομα του πρώην Υπουργού αναφέρεται στις ζημιογόνες πράξεις, σύναψη συμβάσεων ή σχεδίων κλπ. Αυτό το οποίο είναι απλό να εξηγήσουμε είναι ότι αν η δικαιοσύνη δεν είχε διαπιστώσει, δεν είχε βρει ενδείξεις ευθύνης του συγκεκριμένου πρώην Υπουργού, δεν θα είχε στείλει τις 6 δικογραφίες στον Υπουργό και δι' αυτού στη Βουλή. Τις έστειλε εδώ ακριβώς επειδή βρήκε ενδείξεις για αξιόπινες πράξεις και ενδείξεις ευθύνης πολιτικού προσώπου, συγκεκριμένα του Υπουργού Παπαντονίου, και έτσι τις έστειλε εδώ προκειμένου η Βουλή να τις εξετάσει με προσοχή. Θέλω να θυμίσω κάτι στο σημείο αυτό. Μεταξύ των ενδείξεων του ξεπλήματος αναφέρει η πρόταση των βουλευτών και το γεγονός ότι σε γενικό πρόσωπο του Υπουργού αναφέρεται σε μία λίστα καταθετών. Θέλω να θυμίσω ότι στοιχεία που αφορούσαν λίστες μέχρι τώρα δεν ήταν δυνατόν να δεξιοποιηθούν πριν από την προηγούμενη θητεία της παρούσας κυβέρνησης, μάλλον κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας είχαμε τον νόμο 4356, που για πρώτη φορά πρόβλεψε τη δυνατότητα χρήσης και παρανόμως κτηθέντων αποδεικτικών μέσων, όπως είναι μία λίστα καταθετών, στο μέτρο που συντρέχουν συγκεκριμένες συνταγματικές προϋποθέσεις. Ο νόμος 4356 αναφέρει ρητά ότι επειδή συγκρούονται η αιτιολογική του έκθεση δύο αξίες, από τη μία πλευρά η αξία της δικαστικής προστασίας και από την άλλη η αξία της καθαρότητας των αποδείξεων, εάν αυτές οι δύο συγκρούνται, εάν οι αποδεικτικές απαγορεύσεις δεν επιτρέπουν στη δικαιοσύνη να ασχοληθεί και να επεφανθεί, το πρόβλημα πρέπει να λύνεται με βάση σταθμίσεις συνταγματικές, με προσφυγή στην αρχή της αναλογικότητας, με σεβασμό της αξιοπρέπειας. Αυτό ακριβώς είναι το έβριμα του νόμου 4356, το οποίο με μια συνταγματικά άψογη ρύθμιση, σταθμιστική και αναλογική, επιτρέπει αυτή τη στιγμή να εξετάσουμε και μια τέτοια λίστα. Εν επιλόγω, θέλω να σας πω ότι για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης της χώρας μας... Κλείνετε με αυτό, κύριε Υπουργέ, έτσι. Κλείνω και ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας. Για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης της χώρας μας, ακόμη και πολίτες που δυσπραγούν έχουν κληθεί να συνεισφέρουν με φόρους και με θυσίες. Την ίδια στιγμή όμως, φαινόμενα διαφθοράς που συνέβαλαν στα ελλείμματα και σε κοινωνικές δυστυχίες, αυτά που τελέστηκαν από υψηλά ιστάμενους λειτουργούς, εμφανίζονται αυτή τη στιγμή να έχουν μείνει χωρίς διερεύνηση. Όσοι όμως ήταν η ευθύνη των παραγωγών της διαφθοράς, τόση είναι και η ευθύνη εκείνων που παραλείπουν να την ελέγξουν. Γι' αυτό εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε στο πλαίσιο του κράτους δικαίου και των κοινοβουλευτικών διαδικασιών για την απόδοση δικαιοσύνης και τη θωράκιση μιας υγιούς οικονομίας. Γι' αυτό προτείνουμε τη συγκεκριμένη προανακριτική επιτροπή, η οποία θα ρίξει φως στο συγκεκριμένο γεγονός. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο.